Είμαι ο Βασίλης Σπυρόπουλος και είμαι μέλος της Αντιπροσωπευτικής Επιτροπής των Ανθρωπίνων του Κρητικού Θεάτρου. Η παρουσία μας σήμερα εδώ έχει να κάνει με την συμπεριφορά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου, του Μάκη του Τρικούκη. Υπάρχει μια σειρά γεγονότων όπου κλιμακώνονται με αιχμή τον εορτασμό της 26ης του Οκτώβρη, όπου προσπάθησε ο Πρόεδρος με έναν εξαιρετικά άκομψο και αυταρχικό τρόπο να κατεβάσει τα πανό που είχαμε αναρτημένα στην πρόσωψη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με έναν τρόπο να κατεβάσει αυτά τα πανιά. Αυτά τα πανιά σηματοδοτούσαν τις συνθήκες κάτω τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι στο θέατρο. Οι εργαζόμενοι είμαστε απλήρωτοι επί σειρά μηνών. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ανακυκλώνεται. Υπάρχει μια συνεχής καθυστέρηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να καταλήγει αυτό σε εμάς όσον αφορά τη μισθοδοσία μας. Υπάρχει μια σωρία γεγονότων και μια σειρά και μια τακτική αντιμετώπιση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά δυσχεραίνει όλη την ομαλή λειτουργία στο θέατρο. Υπήρχε μία πιθανότητα ένταξής μας στο... Υπάρχει μάλλον μία διαδικασία ένταξης του Κρατικού Θεάτρου στο ενιαίο μισθολόγιο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από φορείς όπως το Κρατικό Θέατρο, το Εθνικό και η Λυρική Σκηνή. Συντάχθηκε μία επιστολή. Σε αυτό το θέμα, όταν ζητήθηκε η υπογραφή του κυρίου Τρικούκη για αυτή την εξαίρεση των εργαζόμενων του Κρατικού Θεάτρου, έβαλε φοβερές δυσκολίες μέχρι να υπογράψει και υπέγραψε μετά από πίεση πολλών ανθρώπων και παραγόντων. Γενικότερα, η συμπεριφορά του κυρίου Τρικούκη φέρνει δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία του θέατρου. Το κύριο είναι το εξής όμως, ότι αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση στο Κρατικό Θέατρο έχει περικοπεί κατά 1,5 εκατομμύριο. Συνολικά το θέατρο, όλος αυτός ο οργανισμός με τις παραγωγές που οφείλει και πρέπει να κάνει, λειτουργούσε με 8-8-200 εκατομμύρια το χρόνο. Φέτος η επιχορήγηση είναι γύρω στα 6-800. Αυτό το ποσό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να λειτουργήσει το θέατρο. Αυτόματα συρρυκνώνονται οι παραγωγές του. Όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή τα ουσιαστικά προβλήματα που αφορούν τη συνέχεια για τη διασφάλιση της ιστορίας αυτού του οργανισμού που λέγεται Κρατικό Θέατρο, έπρεπε να έχει όλη την κοινωνία του θεάτρου ενωμένη σαν μια γροθιά για να διεκδικεί το αυτονόητο. Να διεκδικεί το αυτονόητο που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά μας. Που η αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά μας ορίζεται από μια εξαιρετικά υγιή σχέση από μεριάς Υπουργείου, χρηματοδότηση απέναντι στο θέατρο, όπου το θέατρο ουσιαστικά έτσι θα επιτελέσει τον ουσιαστικό του ρόλο. Να παρέχει πολιτισμό σε όλο αυτό το μεγάλο τομέα που λέγεται Βόρεια Ελλάδα, αλλά το Κρατικό Θέατρο πέραν της Βόρειας Ελλάδας έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη την περασμένη χρονιά ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά εμείς αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι κύρια, αλλά όφυλα να είναι δευτερεύοντα. Παρ' όλα αυτά εμείς εξαντλούμε τις δυνάμεις μας, πολωνόμαστε, δυστυχώς, πολωνόμαστε κάποια πράγματα, ενώ θα έπρεπε να είμαστε σαν μία γροθιά να διεκδικούμε το αυτονόητο. Τη συνέχιση της λειτουργίας αυτού του οργανισμού που λέγεται Κρατικό Θέατρο. Η προσπάθειά μας, αυτή η αγωνιστική μας διάθεση που εκφράζεται μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις αυτή τη στιγμή, κύρια αποσκοπούν σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τονίσω όμως το κυρίαρχο σε αυτές τις κινητοποιήσεις μας είναι το εξής. Ότι οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου που πρωτοστατούν σε αυτή την κίνηση απέναντι στον κύριο Τρικούκη δεν χειραγωγούνται από κανέναν. Το επαναλαμβάνω. Οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου δεν χειραγωγούνται από κανέναν. Αυτή τη στιγμή εναντιώνονται προς τη συμπεριφορά του Μάκη του Τρικούκη, κάποια άλλη στιγμή θα εναντιωθούν σε κάτι άλλο. Όπως το θέμα των συμπαραγωγών του Κρατικού Θεάτρου με έναν ιδιώτη μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους. Άρα λοιπόν μη θεωρήσει κανείς ότι εκφράζουμε την επιθυμία άλλων σε σχέση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο στόχος των ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου είναι πάντα να επιδιώκουν ό,τι είναι καλύτερο για το θέατρο. Και αυτό θα διεκδικούμε πάντα.